Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Γιατί είχα πόνο στην καρδιά, γιατί είχα πόνο στην καρδιά, ψηλό με λαχρινάκι μου. Γιατί είχα πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα, άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Στάστρα θα πω τον πόνο μου, στάστρα θα πω τον πόνο μου, στάστρα θα πω τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούμε. Που έχουνε κι υπομονή, που έχουνε κι υπομονή. Αχ, πώς με καταντήσες που έχουν εκεί υπομονή, ωραίες και με ακούνε. Στα άστρα θα πω τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούνε. Στα άστρα θα πω τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούνε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον 984 μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές Κατερίνα Δασκαλάκη. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το πλέον ιδανικό για να προλογίσω τον άνθρωπο που θα μιλήσουμε μέχρι και το τέλος της εκπομπής εδώ μέσα από τον 984, έναν άνθρωπο ξεχωριστό, ο οποίος οτιδήποτε ανέφερε διαχρονικά το έκανε με επιχειρήματα μέσα από τον πλούσιο λόγο του, τα άριστα ελληνικά του, άριστος γνώστης του αντικειμένου του για μένα και για χιλιάδες άλλους. Η αλήθεια είναι πως ήταν μια ιεροτελεστία να ανοίγω το ραδιόφωνο, την τηλεόραση για να παρακολουθήσω ή να ακούσω τις αναλύσεις του Βαγγέλη Μπραουδάκη. Κύριε Μπραουδάκη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά από Κρήτη, από Ηράκλειο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω μόνο για τη σημερινή εκπομπή τον Ενικό. Προφανώς. Ο Νίκος από Ηλιούπολη, λοιπόν, καλησπερίζει τον Βαγγέλη Μπραουδάκη. Νομίζω ότι μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε χωρίς υπερβολή. Μπολιάστηκε, χαλουχήθηκε με την άποψη του Βαγγέλη ότι το ποδόσφαιρο, αλλά και κάθε είδους θέαμα, δεν είναι το πρωτέμουν στη ζωή μας. Είναι το δευτερεύον πολύ ψυχαγωγικό μεν, αλλά καλό είναι πρώτα να σκέφτεσαι, να φανατίζεσαι το δυνατόν λιγότερο και να το διασκεδάζεις. Και εδώ που τα λέμε, νομίζω ότι μπαίνανε και από τώρα αυτοί βγαίνανε για πάρα πολλούς. Δεν σημαίνει βέβαια ότι από τη στιγμή που κάποιος γαλουχείται και στην πράξη του βγει αυτό βέβαια, το αντίθετο, ο φανατισμός υπερισχύει και κακά τα ψέματα, αυτή είναι και οι δημοσιογράφοι γι' αυτό. Ναι, προφανώς θέμε κι εμείς πάρα πολύ. Θέμε από τη στιγμή που πάψαμε να είμαστε δημοσιογράφοι και γίναμε λίγο περισσότερο παράγοντες, οπαδοί των ομάδων. Αναγκαστήκαμε λόγω της δουλειάς να κάνουμε συμβιβασμούς και εκπτώσεις και όλα αυτά που φαντάζομαι ότι ο καθένας μπορεί εύκολα να τα περιγράψει δίνοντας ένα ή δύο παραδείγματα. Έχουν ηρεμήσει κάπως τα πρωτοσέλιδα των λεγόμενων οπαδικών εφημερίδων στις μέρες μας σε σχέση με τα αντίστοιχα πριν από 10-15 χρόνια? Πριν από 10-15 χρόνια οι εφημερίδες αθλητικές και πολιτικές ήταν από τους βασικούς πυλώνες ενημέρωσης του κόσμου μας με τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια η τρομερή αύξηση των ενημέρωσης μέσα από τα social media έχει ουσιαστικά φέρει σε πολύ δεύτερη μοίρα. Δεν θέλω ότι πρώτο μέσο ενημέρωσης τούτη την ώρα, πέρα από την τηλεόραση, είναι site. Άρα το θέμα μας δεν είναι πια τι πρωτοσέλιδο μπορεί να βγάλει για να κεντρήσει το ενδιαφέρον ή για να φανατίσει περισσότερο ή για να πολλώσει την κατάσταση ή αν θες και για να κάνει αυτό το θέργο. Η εκάστοτε σημερινή αθλητική ή πολιτική
πολύ πρόσφατο το χθεσινό παράδειγμα του Μακελίου, για παράδειγμα, το σελίδο που δεν θα το φανταζόταν σχεδόν κανένας ποτέ ότι μπορεί να το βλέπουμε κρεμασμένο στα περιπτώσει. Όμως το λέμε. Και έχω την αίσθηση ότι θα δούμε και χειρότερα. Η αντίστοιχη επικοινωνία, αυτό που με ρωτάς δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι πλέον γίνεται μέσα προς τα εκεί. Είναι αναγκαίο ωστόσο, οπότε, αν μου επιτρέψετε τον όρο, η διασφάλιση του επίπεδου της ενημέρωσης μέσα από μια πολύ καλή φυλάδα. Είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε ο εκάστοτε αναγνώστης, παύλα Κροατής, παύλα τηλεθεατής, να ζυμώνει όσο γίνεται περισσότερο τα ερεθίσματα, αυτά που διαβάζει, αυτά που ακούει, αυτά που βλέπει. Αν δεν έχεις αυτή τη ζύμωση, δεν θα κάνει. Έχουμε αυτή την κοινωνική ωριμότητα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Μας το επιτρέπουν συνθήκες? Όχι, δεν μας το επιτρέπουν γενικώς συνθήκες της ζωής. Χρειάζεσαι αρκετό χρόνο που δεν τον έχεις πια, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης, από το 9-10 και μετά, για να ασχοληθείς, να εμβαθύνεις λίγο περισσότερο και σε αυτά. Σε διαλύουν τα γραμμάτια της καθημερινότητας. Οπότε πας σε μια διαδικασία fast food, να δεις τους τίτλους για να πάρεις μια αίσθηση του τι συμβαίνει. Ναι. Αυτή η διαδικασία fast food, το έτοιμο φαγητό δηλαδή, λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργεί και στην κυριολεξία. Θα σε χορτάσει για λίγο, αλλά δεν είναι υγιεινό. Ναι. Βαγγέλη, η αλήθεια είναι πως είσαι η χαρά του συνομιλητή και του ακροατή και δεν θα μπορέσω να αποφύγω πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Θα ήθελα ένα δικό σχόλιο. Από τη μία έχουμε το αφήγμα της κυβέρνησης ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο. Από την άλλη της αντιπολίτευσης ότι διανύουμε ένα τέταρτο μνημόνιο και η λύση είναι να αλλάξει κυβέρνηση. Η αλήθεια περισσότερο σε ποια πλευρά βρίσκεται? Στο ότι είτε η κυβέρνηση είτε η αντιπολίτευση, είτε η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση, γιατί έχουν περάσει και τους δύο ρόλους τα τελευταία χρόνια, δεν δούλεψαν υπέρ του λαού. Ούτε ο ίδιος ο λαός, δηλαδή, γιατί η κυβέρνηση δεν είναι κάτι που μας επιβλήθηκε απ' έξω. Δεν έπεσε τον ουρανό, δεν εξωγήινη. Εμείς τους εκλέγουμε. Κοινωνία σου είμαι και σου μοιάζω. Εικόνα σου είμαι και σου μοιάζω, κοινωνία. Σωστά. Σωστά. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κόμματα μέσα στη Βουλή και κόμματα έξω από την Βουλή, τις περισσότερες φορές προσπαθούν να απευθυνθούν στο θυμικό, να χαϊδέψουν λίγο περισσότερο τα αυτιά για να γίνουν λίγο πιο αρεστοί. Είμαι η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, διότι θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση, και η κάθε αντιπολίτευση, γιατί θα ήθελε να πάψει να είναι αντιπολίτευση και να γίνει κυβέρνηση της κυβέρνησης. Και το ζήτημά μας, αν θέλετε, δεν είναι τα μνημόνια που έτσι κι αλλιώς, με τον τρόπο με τον οποίο οικονομικά τούτη η χώρα προσπαθούσε να επιβιώσει την προηγούμενη δεκαετία, αργά ή γρήγορα θα μας έφεραν σε καταστάσεις που θα έπρεπε να έχουν διαφορετικές παρεμβάσεις. Το ζητούμενο είναι ότι καθημερινά διαπιστώνουμε μία ροπή προς ζητήματα και μία αντιδράσεις που δεν φανταζόμουν ποτέ εγώ πριν μια δεκαετία ή 15 χρόνια ότι θα συνέβαιναν αυτά. Παράδειγμα, η υπόθεση Μανιαδάκη που είναι και πολύ σωστά. Σωστά. Και δεν λέω ότι μου κάνει εντύπωση που ένας μάρτυρας πιέζεται για να πει πράγματα ή κάποιος θα καταγγείλει ότι τον πίεσαν ή θα πει ψέματα ή θα φουσκώσει καταστάσεις προς ίδιον όφελος. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό. Μου κάνει εντύπωση ότι πλέον έχει κάποιος την απόλυτη ευχέρεια να βγαίνει να καταγγέλει στα ΜΜΕ ότι φορεί και θεσμοί, φορείς και θεσμοί, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, του έκαναν κάτι, αλήθεια ή ψέματα να το καταγγέλει, μπορεί να το καταγγέλει ψέματα. Και ουδής ασχολείται σοβαρά, δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Αυτό με τρομάζει, ότι δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Μάλιστα. Ο φανατισμός γενικότερα τρέφεται από κάποιους, είτε μιλάμε για συστάξεις αθλητικών παραγόντων, είτε μιλάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, κυριαρχεί φανατισμός ακόμα και στις μέρες μας. Μα για να συσπυρώσεις γύρω σου όσο περισσότερο μπορεί να συσπυρώσεις, από τα αρχαία χρόνια, ο πιο κατάλληλος τρόπος είναι ο συγκεκριμένος. Δημιουργείς μάζες λοιπόν, κατευθυνόμενες, έτσι είναι? Το μάζες είναι βαριά λέξη. Δημιουργείς ωστόσο τέτοιου είδους ρεύματα, τα οποία σου ακολουθούν, διότι ο άνθρωπος από τη φύση του έχει ανάγκη πάντα να είναι ταγμένος κάπου και να έχει απέναντί του αυτούς που λέμε εχθρούς συσσαγωγικά. Είναι πολύ πιο εύκολο να καθοδηγηθεί έτσι. Αλλά το πιάσαμε φιλοσοφικά το θέμα.
Ερώτηση: οι παράγοντες στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν διορθωθεί τα τελευταία χρόνια ή πως έχουν γίνει χειρότερα? Έχουν διορθωθεί. Πρώτα-πρώτα δεν περιμένω ποτέ από τους παράγοντες, τους πρώην, τους δίν και τους επόμενους, οπότε το τραγούδι, ξέρεις, όλα αυτά είναι γκόμενες, οι πρώην και οι επόμενους, να διορθωθούν. Αυτή η αυτοκάθαρση ή η αυτοκυριαρχία είναι μια ουτοπία. Και είναι μια ουτοπία διότι κανένας δεν πρόκειται να παραχωρήσει πιθανή εξουσία ή πιθανής εξουσίας στον ανταγωνιστή του, δεδομένου και όλες τις κουβεντιές μου για πάρα πολλά χρήματα. Μάλιστα. Και όπου στη μέση μπαίνουν τα χρήματα, όλα τα υπόλοιπα έχουν περίπατο. Αυτό που θα περίμενα είναι οι ελεκτικοί φορείς, οι μηχανισμοί να τους επιτρέπουν ή να τους απαγορεύουν, αν θες, να βρουν πέρα από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και λογική. Άλλωστε, αυτή είναι δομημένη κοινωνία. Υπάρχει ένα μοντέλο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που θα ήταν έτσι... Βεβαίως. Που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε κι εμείς. Με το μοντέλο που ακολουθούν όλες οι άλλες χώρες. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα που μπορώ να πω είναι ότι... Στο Ίντερ Νάπολη πριν μια εβδομάδα, είχαμε, όσα είχαμε μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό με τον νεκρό, η ποινή της Ίντερ, το κεκλεισμένο των θυρών για δύο αγωνιστικές και το κλείσιμο του πετάλου των οργανωμένων και όλα τα υπόλοιπα, κάτι δηλαδή που θα βλέπαμε και εδώ πιθανότατα μετά από δύο μήνες, ανακοινώθηκε σε λιγότερο από 24 ώρες. Το παιχνίδι έγινε, τελείωσε βράδυ. 11 και κάτι ήταν βραδινό παιχνίδι. Στις 6 το απόγευμα της επόμενης μέρας υπήρχε η ποινή της Ίντερ. Και πρόσεξε, με μιλάμε για τους Ιταλούς που είναι ούνα φάτσα ούνα ρά. Μιλάμε για τους Ιταλούς που έχουν περάσει από σκάνδαλα ποδοσφαιρικά, από υποβιβασμούς ομάδων, από στημένα παιχνίδια, από όλες τις διαδικασίες. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι θεσμικοί τους φορείς, δηλαδή η λίγα τους, η ομοσπονδία τους κτλ. Προσπαθεί να σεβαστεί το προϊόν μέσα από τις αδυναμίες που έχει. Και εκεί φαντάζομαι ο εκάστοτε επικεφαλής κάπου ανήκει κάποιον συμπαθεί, από κάποιος πιέζεται και πάει λίγοντας. Αλλά προσπαθούν όσο γίνεται στο μήνυμα στο να σεβαστούν το προϊόν. Λοιπόν, στο... Οι μηχανισμοί συνεπώς της UEFA, της FIFA, το τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείται οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ιταλοί, δεν θα σου μιλήσω τώρα για τους Γερμανούς και τους Άγγλους που είναι πολύ μακριά από εμάς, οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί, οι Ελβετοί, τα πρωταθλήματα που είναι πιο κοντά μας. Οι μηχανισμοί υπάρχουν. Υποτίθεται, και θα το κλείσω γιατί χλιάρω, ότι εναρμονίσαμε τον πειθαρχικό μας κανονισμό μετά από... χρόνια τα ακούμε, με τον πειθαρχικό κανονισμό της UEFA. Ναι. Εάν αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνέβαιναν στις διοργανώσεις της UEFA και αυτά έλεγε ο πειθαρχικός της κανονισμός ως προς τις αντιδράσεις, η UEFA θα το είχε κλείσει το μαγαζί. Θα είχε κλείσει το μαγαζί εδώ και χρόνια. Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής, ο Γιάννης, μου λέει να σε ρωτήσω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος, ο ΠΑΟΚ ή πρέπει να το πάρει ο ΠΑΟΚ? Δεν ήμουν ποτέ της λογικής ότι κάποιος πρέπει να το πάρει. Δεν συμφωνούσα ούτε πέρσι. Καταλαβαίνω τι εννοεί. Καταλαβαίνω δηλαδή το ότι διακριτική στήριξη ή επιθυμία. Η ανοχή. Ναι, και άλλων κύκλων έξω από το ποδόσφαιρο. Πολιτικό κύκλο. Θα ήταν να το πάρει και πέρσι ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πάρει κάτι στον αγωνιστικό χώρο εάν δεν βάλει την μπάλα στα δίχτυα και αν δεν κρατήσει την αιστεία του καθαρή. Όσο και αν τον βοηθήσουν οι διαιτητές, και αυτό δεν αφορά στον ΠΑΟΚ, ο Φακινό, είναι της τελευταίας 20ετίας συμπέρασμα. Όσο και αν σε βοηθούν οι διαιτητές ή προσπαθούν να σε βοηθήσουν, αν δεν μπορείς μόνο σου να ξυστείς, που λέγει η συγχωρεμένη γιαγιά μου, αν δεν έχεις μόνο σου δάχτυλα να ξυστείς, αυτό να πάνε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν τούτη την ώρα, καλός, το καλός εννοώ με βάση το τι έχει παίξει στο χορτάρι σε κάποια παιχνίδια, τυχερά σε κάποια άλλα
Και με ένα διακριτικό, αν θες, πρόξιμο, ιδιαίτερα σε αυτό το εξόφθαλμο χέρι του Βελιρίνη, στελαμία που δεν τέτοιο, ορθώς είναι μπροστά στους υπόλοιπους με αυτή την διαφορά. Θα μπορούσε να είναι λίγο μικρότερη η διαφορά, θα μπορούσε να είναι η ίδια ακριβώς, αλλά η εικόνα εν τέλει μετά από 14 αγωνιστικές λέει την αλήθεια. Είναι ο πιο σταθερός, δεν θα πω ο πιο καλός. Λοιπόν, αλλά με ρώταγε κάποιος τέτοια εποχή πέρσι ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι τέτοια εποχή πέρυσι πρώτο ήταν Ολυμπιακός, δεν είχε φύγει ακόμα ο Λεμονής. Δεν θα έλεγε στην ΑΕΚ. Μα κανένα δεν θα έλεγε την ΑΕΚ. Πρώτο φαβορή ήταν ο Ολυμπιακός, ακολουθούσε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ήταν το τρίτο άλογο της κούρσας. Σωστά. Σωστά, σωστά, σωστά. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας μέχρι το Μάιο. Μάλιστα, λοιπόν, ο Νίκος ρωτάει αν ο Παναθηναϊκός θα βρει το δρόμο του και αν υπάρχουν εξελίξεις με Γιαννακόπουλο το επόμενο διάστημα. Τι απαντά ο Βαγγέλης Μπραουδάκης? Τι θα πει ο Παναθηναϊκός με τον δρόμο του, με φύγει όλα αυτού δηλαδή. Εξαρτάται τώρα πώς το βλέπει κανείς, η οπτική ή διαφέρει. Εάν ο Γιαννακόπουλος ήταν να μπει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα είχε συμβεί ήδη. Ο Γιαννακόπουλος θα πάρει τον Παναθηναϊκό, εάν πάρει τον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση που τα υπόλοιπα επιχειρηματικά του σχέδια είναι τέτοια, ούτως ώστε να χρειάζεται να βάλει κάτω από την μασχάλη του και την ΠΑΕ, και εννοώ το αυτοσελάει. Εάν περπατήσει, εγώ δεν πιστεύω ότι θα περπατήσει, το είχα καταθέσει από την πρώτη στιγμή που το σχέδιο βγήκε στη δημοσιότητα και έγινε και πολύ δυσάρεστος, γιατί επέμενα και όταν ακόμα υποτίθεται ότι συνοδίτησαν με την κυβέρνηση και κάνανε συμφωνίες για να αλλάξουν οι συντελεστές δόμησης και όλα τα υπόλοιπα. Εκτιμώ ότι δεν θα περπατήσει ποτέ το Athens Alive, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα υπερφιλόδοξο πέρα από τις δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας με ό,τι αυτή συντίθεται, δικαστική, νόμοι, ιστορίες για να γίνει. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα δούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι θα δούμε και αλλαγή πολιτικής, δεδομένου ότι ο Γιάννης Αλαφούζος, πώς να σου το πω, είναι υπέρμαχος του σχεδίου που εφαρμόζει η ΑΕΚ. Όσα βγάζει η ομάδα, τόσα να ξοδεύει. Να μην έχουμε και πολλούς κοτρούς και χαλίτσες. Λοιπόν, και ένα σχόλιο για τον, για τον Όφη, να κλείσουμε εδώ, σε τοπικό επίπεδο. Το έλεγα χθες, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι μέσα στο χειμώνα, μέσα στο Γενάρη, ο Όφη πάει να κάνει 7 μεταγραφές. Έχει κάνει 3 και πάει να κάνει 4. Καταλαβαίνω την ανάγκη να διορθωθούν πράγματα που δεν γίνανε λόγω χρόνου και λόγω μη ύπαρξης διοίκησης και τέλος πάντων όλες αυτές τις αλλαγές που είχαμε μέσα στο φθινόπωρο που δεν γίνανε στην ώρα τους. Παρατάστα, δεν δώσουμε σε ένα παράδειγμα μια ομάδα που έκανε 7 και 8 μεταγραφές το Γενάρη και πήγε πολύ καλύτερα μέσα σε 3 μήνες. Έχω την αίσθηση ότι έχει πέσει και σε κακή συγκυρία όφη, γιατί θα την σεζόν έχει 3 ομάδες που πέφτουν και άλλη μία που θα παίξει μπαράζ. Ωστόσο, όσο λιγότερο αν θες ανακατεύεις το πρόβλημά σου, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις τελικά να βρεις τη μίνιμουμ λύση. Το θέλω τον όφη στην κατηγορία. Όπως θέλω και άλλες παλιές ομάδες στην κατηγορία. Δεν αντέχω τις ομάδες πυροτέχνημα και χωρίς κόσμο. Σωστά. Και θέλω και το ξέρεις αυτούς που μπορούν να μπουν χωρίς. Μ' αρέσει πάρα πολύ το project. Μ' αρέσουν οι παλιοί παίχτες οι οποίοι παίρνουν την ομάδα στην πλάτη τους. Μ' αρέσει η ελπίδα που δίνουν οι παίχτες, όχι οι παράγοντες. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Είσαι για τους ρομαντικούς. Έχω πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτούς που έχουν αγωνιστεί και μάλιστα έχουν καταθέσει και διαπιστευτήρια για το τι χαρακτήρα έχουν από τους άλλους που δεν τους ήξερα χθες και πρέπει ξαφνικά να αρχίσω να φωνάζω πω πω τι κάνω πρόεδρο. Δεν τα μπορώ θα τα πω πω τι κάνω πρόεδρο. Λοιπόν, Βαγγέλη, οι ακροατές σε έχουν ανάγκη και η τηλεόραση σε έχει ανάγκη. Οι γενικότερα ψύχρεμες φωνές και ανθρώπους που θέλουν μέσα από τη δημοσιογραφία να δώσουν και όχι να πάρουν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ. Θα χαρώ πολύ να βρεθούμε εξ ουστού εδώ στον 984 κάποια στιγμή να τα πούμε με μεγαλύτερη άνεση. Ανοιχτή πρόσκληση. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές, επόμενων γιορτών βέβαια. Καλή χρονιά. Από τη βροχερή Αθήνα, να είστε καλά. Και από το βροχερό Ηράκλειο, από τη βροχερή Κρήτη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.